Ωραία πράγματα, ωραία λέω εγώ. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και ελέγχους. Δεν θέλουμε, θέλουμε. Θέλουμε να βρούμε ένα GR domain να το κλείσουμε, να το κλείσουμε. Ποιος θα μας πει, Έλληνα Σπυροπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Οποία τιμή που είσαι στην ψηφιακή Ελλάδα και μας δίνει συμβουλές. Έρχεται λοιπόν ο μικρός και ταπεινός ηλεκτρονικός Νίκος και ρωτάει. Θέλω το Νικολάκης.gr. Μπορώ να το έχω, στρατηγέ μου? Μπορείς να το έχεις, αν ψάξεις και το βρεις ελεύθερο. Μάλιστα. Και επειδή πάντα συμβουλεύουμε τον κόσμο να κάνει τριπλούς ελέγχους στην περίπτωση της επωνυμίας του σήματος ή του διαδικτυακού ονόματος, δηλαδή όταν θέλουμε να κάνουμε μια επιχείρηση πρέπει να ψάξουμε και για το domain name μας και για το εμπορικό σήμα μας, αλλά και για την εμπορική επωνυμία μας, σήμερα θα πούμε στον κόσμο από πού ακριβώς θα κάνει αυτό τον έλεγχο ηλεκτρονικά από το σπίτι του και πριν χρειαστεί οποιοδήποτε δικηγόρο ή οποιοδήποτε άλλη βοήθεια. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς. Μακριά, μακριά. Λοιπόν, μακριά. Το πρώτο site είναι το www.gr, το βλέπουμε και σε κάρτα. Ωραία. Από αυτό μπορούμε να κάνουμε να το δούμε. Τον έλεγχο. www.gr. Μας οδηγεί στο Ωραία. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη, γιατί έχει την πιο γρήγορη σύνδεση και την πρώτη σύνδεση με το παγκόσμιο ίντερνετ. Έχει το υπόγειο καλώδιο. Ακριβώς. Και αυτή η πρώτη πήραν την ονοματολογία στο ίντερνετ. Και ακόμα αυτή την έχουν. Επομένως, στη δικιά τους την ιστοσελίδα μπαίνουμε και κοιτάζουμε από την ένδειξη Web Quiz για να δούμε αν το όνομα που θέλουμε είναι ελεύθερο. Εμείς έχουμε δώσει για παράδειγμα το air.gr. Στη θέση του θα μπορούσε να είναι το Νικολάκης.gr, το Ελενίτσα.gr ή οποιοδήποτε όνομα καταλήγει σε GR. Βάζουμε και τα νούμερα για τον έλεγχο, ότι δεν είμαστε ρομποτάκια, αλλά φυσικό πρόσωπο πραγματοποιούμε αυτό τον έλεγχο. Με τσεκάρει να μην τρομάξω, να βάλω τα νούμεράκια. Ακριβώς. Ωραία. Πατάμε έβρεση. Πατάμε έβρεση. Και μας δείχνει ποιος θα κάνει, ποιος ακριβώς κατέχει αυτό το όνομα. Στην περίπτωση τη ΕΡΤ βλέπουμε ποιος ακριβώς έχει κατοχυρώσει αυτό το όνομα. Μάλιστα. Να πούμε ότι δεν βλέπουμε πάντα αυτόν που έχει πραγματικά το όνομα, όχι, τον οργανισμό. Βλέπουμε τον καταχωρητή που έχει κατοχυρώσει αυτό το όνομα για λογαριασμό του πελάτη του. Ωραία. Η άλλη υπηρεσία στην οποία μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για τα εμπορικά σήματα αυτή τη φορά είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη διεύθυνση gge.gr. gge.gr. Από τα αρχικά γενική γραμματεία. Ορίστε και το βλέπουμε. Εμπορεί. Καλά, μάγια κάνει ο σκηνοθέτης μου σήμερα. Λοιπόν, πάμε στην ένδειξη εμπορικά σήματα. Όλα τα site μπροστά μου, να τα βλέπει ο κόσμος και τι μπορεί να δει στο gge.gr. Ακριβώς. Πηγαίνουμε στην ένδειξη εμπορικά σήματα και δίνουμε πάλι, κάνουμε έλεγχο των σημάτων, βάζουμε το όνομα που μας ενδιαφέρει, το λογότυπο, ας πούμε, το trademark που θέλουμε να κατοχυρώσουμε. Ωραία. Εμείς βάλαμε ένα τυχαίο, για παράδειγμα, flower. Και στην αναζήτηση μας δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται και αν εμφανίζεται στα βιβλία του Υπουργείου. Της Γενικής Γραμματείας. Αν δούμε αυτό το κατάλογο, ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο σχετικό όνομα και έτσι αποφεύγουμε τα σχετικά ονόματα ή τα σχετικά λογότυπα. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Ακριβώς. Και να μην μας κυνηγήσουν. Ακριβώς. Και να μην μας πάρουν το όνομα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ένας δικηγόρος θα κάνει έλεγχο στα βιβλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για να δει ακριβώς πώς είναι το κάθε λογότυπο και να προσδιορίσουμε να μην μοιάζουν ούτε τα χρώματα, ούτε οι γραμματοσειρές, ούτε τίποτε άλλο. Άλλη πληροφορία μπορώ να πάρω δωρεάν μέσω ίντερνετ. Τέλος, οι εμπορικές επωνυμίες. Και η επωνυμία της επιχείρησής μας, πέρα από το λογότυπό της, πρέπει να είναι διαφορετική από αυτήν που έχει οποιοδήποτε άλλος. Και έτσι, μάλιστα, ο καθένας πρέπει να πηγαίνει στο επιμελητήριο, το οικείο της γειτονιάς του, της περιοχής του, της Αθήνας, του Πειραιά, όπου είναι ο καθένας. Τώρα θα δούμε, φίλες και φίλοι, σε λίγο και το επιμελητήριο. Acci.gr. Πώς είναι? Acci. Acci.gr. Athens Chamber of Commerce. Ακριβώς. Και το I στο τέλος δεν θυμάμαι τι είναι. Ούτε και εγώ θυμάμαι, πάντως η σελίδα αυτή είναι και από αυτήν. Αυτό είναι ένα τυχαίο παράδειγμα. Είναι της Αθήνας το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Ο Πειραιάς έχει άλλη διεύθυνση, δεν έχει νόημα να τις πούμε όλες. Με μια αναζήτηση στο Google θα τις βρούμε. Σημασία έχει ότι όλα τα επιμελητήρια έχουν μηχανοργανωθεί, εν πάση περιπτώσει, και έτσι μπορείς να κάνεις ηλεκτρονική αναζήτηση. Ωραία. Από τις τρεις πηγές αυτές είναι το νόημα, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο από το σπίτι μας για να δούμε αν το όνομα που θέλουμε υπάρχει ή είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση. Ωραία. acci.gr, το λέω γιατί δεν είδαμε σχετική διεύθυνση, για να το εντυπωθεί. Θα τη δούμε στο τέλος. Ναι. Να τον εντυπωθεί ο κόσμος και να καταλάβει ότι μπορεί να μπαίνει εκεί και να βρίσκει τις πληροφορίες. Και ότι αυτό το ψάξιμο, φίλες και φίλοι, μπορεί να σας σώσει από νομικά προβλήματα. Διότι δυστυχώς, αν πάρετε ένα όνομα που το έχει άλλος, απλώς θα σας κυνηγήσει. Ένας έλεγχος μπορεί να του σώσει. Καλά τα λέω. Να κάνουν τον έλεγχο, better safe than sorry που λένε και οι Άγγλοι. Και επανεσχεδιάζεις την πολιτική σου και το όνομα που θέλεις και το λογότυπο που θέλεις. Τέλεια. Λοιπόν, ήταν Ίντερνομικά, Έλενα Σπυροπούλου, και την άλλη εβδομάδα θα σε έχουμε πάλι μαζί για να μας πεις
όμορφα πράγματα. Και εμείς, φίλες και φίλοι, που θα πάμε.